Διαγωνισμός Λεωλάδου εδώ στην Αγία Παρασκευή θα γίνει. Διεθνής διαγωνισμός με πάρα πολλές συμμετοχές. Και το Σάββατο το βράδυ θα μιλήσει ο καθηγητής, ο συντοπίτης μας, ο κύριος Νίκος Τωμαΐδης. Καλώς σας μεσημέρι, είστε καλά? Γεια σας, καλά είμαι. Καλώς σας μεσημέρι και σας και καλό μήνα. Το Σάββατο στο Μουσείο Αγίας Παρασκευής θα είναι η ομιλία σας, κύριε Θωμαίδη? Ναι, ναι, το Σάββατο το βράδυ. Το κλείσιμο της εκδήλωσης. Σήμερα που δώσανε συνέντευξη τύπου αναφέρθηκαν και εσάς και, και στις μελέτες που έχετε κάνει και μάλιστα μου έκανε εντύπωση γιατί έλεγε μια κυρία από την διοργάνωση, η κυρία Κατσούλη, ότι ναι. Γενικώς είναι γνωστή η, πώς να το πούμε, όχι η, είναι γνωστή η κοροναϊκή ελιά και όχι η ανδραμυτινή και η κολοβή. Οπότε ερχόμαστε εμείς με μια άλλη ποικιλία στον κόσμο, ναι, από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτό είναι σημαντικό. Θέλει να μας πείτε λίγο γι' αυτό? Βέβαια, αυτό είναι όλη η προσπάθεια που έγινε τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι ακριβώς, εστιάζεται σε αυτό το σημείο. Εμείς όταν ξεκινήσαμε στη βιβλιογραφία οι αναφορές ήταν ελάχιστες έως και δυσφημιστικές για το δικό μας το προϊόν. Οπότε επειδή εγώ βιωματικά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αλήθεια, είμαι από τη Γέρα, μάζευα ελιές και μαζεύω και παράγουμε ελαιόλαδο, κάναμε ακριβώς αυτή όλη την προσπάθεια να αποδείξουμε ότι οι ποικιλίες μας και η κολοβή και η αδραμυτιανή κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, δηλαδή ελαιοποίησης, παραγωγή στο χωράφι, στο ελαιοτριβείο αλλά και στις φύλαξεις, στη συντήρηση, έχουν εξαιρετικά χαρακτηριστικά και πάνω σε αυτή ακριβώς την τεκμηρίωση μπορεί να βασιστεί ένα νέο είδος προώθησης των προϊόντων μας που έχει ήδη ξεκινήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο το έχουμε κάνει και ήδη έχει αποτελέσματα. Ναι. Μπορούν ήδη τυποποιητές να πούνε, είτε από τη Γέρα είτε κάποιοι άλλοι από άλλα σημεία, δεν θέλω να αναφέρω τώρα τα ονόματα εδώ, ναι, έχουν χρησιμοποιήσει αυτή την τεκμηρίωση για να προωθήσουν τα προϊόντα τους και να πετύχουν καλύτερες τιμές προφανώς στο εξωτερικό. Κυρίως στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, στην Ασία αλλά και συγκεκριμένα και στην Ελβετία. Α, και έχουμε φτάσει ως εκεί, Φυσικά και έχουμε φτάσει εκεί. Πολύ ωραία. Το θέμα είναι να υπάρξει μια συντονισμένη προσπάθεια και να υπάρξει ένα Ινστιτούτο Προώθησης Ελαιολάδων. Ναι. Το λέω εδώ και πολλά χρόνια και το έχω καταθέσει και στην περιφέρεια. Θα μπορούσε να γίνει μια σύμπραξη των τυποποιητών και αυτών που εμπορεύονται το ελαιόλαδο με την περιφέρεια και να γίνει εκεί πέρα μια προσπάθεια σοβαρή με όλη αυτή την τεκμηρίωση, με νέο είδος marketing, ναι, που θα βασίζεται πάνω στην αυθεντικότητα και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας, τα οποία θα παρουσιάσω και το Σάββατο, έτσι ώστε να ενισχυθεί η εξωστρέφεια, δηλαδή οι εξαγωγές των προϊόντων μας. Εν τω μεταξύ, από ό,τι κατάλαβα, οι δικοί μας ελαιοπαραγωγοί έχουν ωραίο τρόπο προβολής των προϊόντων τους, δηλαδή δεν είναι πίσω από τα πράγματα. Και μάλιστα, όχι, για παράδειγμα, το λάδι Τζορτζί, έλεγαν από τη διοργάνωση, ήταν αυτό που έκανε τους διεθνείς εταίρους να πούνε ας πάμε και στη Λέσβο. Δηλαδή έχουμε ανθρώπους που ενδιαφέρονται πραγματικά ελαιοπαραγωγούς, ακριβώς, δεν είναι πίσω από τα πράγματα. Βεβαίως. Θα σας θυμίσω ότι τα πρώτα πειράματα, βιομηχανικά πειράματα, το 17-18 που ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό πριν καλά-καλά η υπογραφή και η σύμβαση, τα κάναμε στο ελαιοτριβείο του κυρίου Τζορτζή. Ο Μιχάλης ο Τζορτζής από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε όλο το εγχείρημα και ήταν αρρωγός, γιατί γνώριζε ότι μέσα από την τεκμηρίωση αυτή θα μπορέσει να προωθήσει καλύτερα το προϊόν του. Ναι, πολύ και το έκανε. Και να πούμε κιόλας ότι μας εκθίασαν το λάδι μας, γιατί είπανε κιόλας ότι έχει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από τα υπόλοιπα ελαιόλαδα και κρατάει και το άρωμά του. Και αυτό σημαντικό. Πολύ σημαντικό και αυτό, και έτσι είναι. Μάλιστα στα πλαίσια του προγράμματος είχαμε κάνει και κάποιες προσπάθειες να δούμε έναν τρόπο διήθησης, το λέμε, μη φιλτραρίσματος, με ένα ειδικό φίλτρο, έτσι ώστε να επιμικρύνουμε το χρόνο ζωής του προϊόντος σε συνθήκες φύλαξης ελαιοτριβείου. Και όντως έχουμε τέτοια αποτελέσματα. Δηλαδή που φαίνεται ότι αρκετά από τα χαρακτηριστικά ποιότητας που προσδιορίζουμε, τα οποία δεν είναι τα συμβατικά που προσδιορίζουν οποιοδήποτε εργαστήριο, εμείς πήγαμε και 10 βήματα τα πιο πέρα. Τα συμβατικά ποια είναι δηλαδή, για να καταλάβουμε? Τα συμβατικά είναι η οξύτητα, ο αριθμός υπεροξιδίου, έτσι τα κάπα, το δέλτα κάπα.
Εμείς όμως προσδιορίζουμε το φαινολικό προφίλ, 1600 ενώσεις σαρώνουμε, 45-50 ενώσεις προσδιορίζουμε και ποσοτικά. Έχουμε το κοφερόλες, δηλαδή βιταμίνη ε, καροτένιο, σκουαλένιο, όλα τα μονοακόρεστα και τα πολυακόρεστα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για τον ισχυρισμό υγείας και φυσικά η αποσία χλωροφύλλης που μας ευνοεί. Πολύ ωραία. Έτσι. Δηλαδή το ότι δεν είναι πράσινο το προϊόν μας είναι καλό. Λοιπόν, και μια που μιλάμε, γιατί μας δώσανε και κάποια στοιχεία, θα τα πω και σε εσάς, έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές, 570 δείγματα θα έχουμε στον διαγωνισμό. Τα 48% από αυτά είναι το εξωτερικό, κύριε Θωμαίδη, πολύ σημαντική κατάκτηση για το διαγωνισμό. Βεβαίως. Που γίνεται εδώ πέρα. Τι σημαίνει κατά τη γνώμη σας ότι ο διαγωνισμός γίνεται εδώ στην Λέσβο αυτή τη χρονιά? Είναι εξαιρετική ευκαιρία, καταρχήν... γίνεται η πρώτη αναγνώριση ότι σε αυτό το τόπο παράγεται εξαιρετικής ποιότητας παρθένο ελαιόλαδο, ότι είναι μια κατεξοχήν τοποθεσία που είναι συνυφασμένη με το ελαιόλαδο, και δεύτερο είναι μια εξαιρετική ευκαιρία προβολής του νησιού και της προβολής των ποικιλιών μας και των προϊόντων μας. Το ότι 700 τόσοι άνθρωποι έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στο νησί και αυτή τη στιγμή κατά αυτές τις συνθήκες γίνεται αυτό εκεί, είναι εξαιρετική ευκαιρία για την προβολή του τόπου μας. Πολύ και ωραία. Των προϊόντων μας. Θα τα πούμε λοιπόν από κοντά, κύριε Θωμαίδη. Καλή συνέχεια, σας περιμένουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ.